Δείτε λοιπόν εδώ τα δύο ιερά τέρατα, τον Δημήτρη Χων και τον Αλέκο Αλεξανδράκη. Έλαμπε, έλαμπε ο Αλέκος, δεν γίνεται να, σε, να μην είσαι και να γίνεις, δε, πρέπει να έχεις, να έχεις αυτό που έχει ένας πρωταγωνιστής όλο τον κόσμο. Πρέπει να έχεις λάμπα μέσα σου, φως, προβολέα. Ήταν ο πρώτος και διαχρονικότερος ζεν πρεμιέ του ελληνικού κινηματογράφου. Αριβεντέρτσι, σινιόρε. Σταθείτε, πού πάτε. Μα τι κάνετε. Τώρα θα φύγετε χωρίς να μου πείτε μια λέξη. Σας είπα, δύο. Αριβεντέρτσι, σινιόρε. Και σινιόρε θα πει κύριος. Αλλά φαίνεται ότι αυτή τη λέξη δεν την ξέρετε ούτε στα ελληνικά. Μάλιστα. Ήρθαν τα άγρια να διώξουν τα ημέρα. Ο Αλέκος Αλεξανδράκης ήταν ο γόης με τις αμέτρητες κατακτήσεις και με την αριστοκρατική καταγωγή. Είμαστε παιδιά δύο αδελφών. Ο πατέρας μου και ο πατέρας του ήταν αδέλφια. Είχαν γεννηθεί και οι δύο στη Ρωσία και μετά την Οκτωβριανή Επανάσταση ήρθαν όλοι στην Ελλάδα, η οικογένεια Αλεξανδράκη. Μερικές φορές δεν μπορώ να αναγνωρίσω ούτε τα ίδια μου τα χέρια. Σε άλλες φορές πάλι αρνούμαι να τα αναγνωρίσω. Για μένα το ότι δούλευα σαν ηθοποιός με τον Αλεξανδράκη σε μια δική μου δουλειά, το ότι έγραφα το βράδυ σκηνές για τον Αλέκο Αλεξανδράκη, αυτό από μόνο του ήταν μοναδική εμπειρία. Και είμαι πολύ τυχερός που το έζησα. Θέλεις να έρθεις μαζί μας να μείνεις σπίτι? Τρελός θα είσαι. Μια πρόταση έκανα. Όχι, όχι, όχι. Θα καθιερώσουμε όμως κάθε Τετάρτη και Κυριακή να τρώτε το. Συμφωνεί. Συμφωνεί. Λέγανε, ας πούμε, ο νέος Αλεξανδράκης. Στην πραγματικότητα δεν ξέρω κιόλας αν υπάρχουν ο νέος Τάδε ή ο νέος Δίνα, με την έννοια ότι ο κάθε ένας, και από τους παλιότερους και από τους νεότερους, είναι εντελώς διαφορετικός, αλλά η συγκεκριμένη, ας πούμε, αναφορά, οφείλω να σας πω ότι με τιμά. Είσαι σίγουρη πως δεν κάνουμε καμιά γκάφα? Τι με τον Παναγιώτη? Μας ανάψει καμιά φωτιά? Όχι, μπορεί να έχει όλα τα λατώματα, αλλά είναι χέμητος, δεν μαρτυράει ποτέ. Και θα ήταν όλα τόσο απλά. Την αγάπησα, βρε παιδιά, την αγάπησα, με αγάπησε, παντρευτήκαμε. Με τον Αλέκο έχουμε κάνει 2-3 ταινίες μόνο, δεν είχαμε παίξει στο θέατρο. Ταλαντούχος, γοητευτικός, ένας gentleman μπορώ να πω. Ένας φίλος του θα τον παρακινήσει να δώσει το εθνικό. Στην Επιτροπή θα αναγνωρίσει το ταλέντο του ο Δημήτρης Χορν, με τον οποίο αργότερα θα γίνουν φίλοι και συμπροταγωνιστές. Ήταν η παράσταση που έμελε να καθορίσει τη σχέση του Αλεξανδράκη με τον τότε φοιτητή ιατρικής Νικήτα Κακλαμάνη. Τελειώνει η παράσταση, λέω θα πάω στο παρασκήνια. Κόσμο, στο παρασκήνια φτάνει και η σειρά μου να μπω στο καμαρίνι του Αλέκο Αλεξανδράκη και του λέω, μόνος σας είστε? Λέει, ναι, γιατί ήθελες να μην με παρέα? Λέω, όχι, γιατί αυτά που θα σας πω δεν θέλω να τα ακούσει ο Χορν, γιατί αν τα ακούσει θα τσαντιστεί. Μου λέει, τι θέλεις να μου πεις? Λέω, κακώς λένε ότι είναι ο μεγαλύτερος εν ζωή Έλλην ηθοποιός. Εσείς είστε ο μεγαλύτερος εν ζωή Έλλην θεατρίνος. Παίρνει μια καρέκλα, μου τη βάζει, λέει, για κάτσε. Γιατί, λέει, μου το λες αυτό? Και του είπα αυτά που σας είπα λίγο πριν. Από τότε μου έστελνε σε κάθε πρεμιέρα που έκανε θεατρική μία πρόσκληση την ημέρα της πρεμιέρας. Να πάει αλλού που τον αγαπάνε, άσε. Άσε ρε, που τον καταλαβαίνουνε. Άσε να της τα πω. Άσε ρε, τα ξέρει. Τα ξέρει. Εσύ τις τα πες. Δεν φταίω εγώ, με τον Πάρισο. Λοιπόν είσαι λαπάς. Δραματική ηθοποιός εγώ. Σκηνοθέτης εσύ. Ωραία τα μοντάρισες. Το κοινό θα τον αγαπήσει μέσα από τις ταινίες, όμως εκείνος θα παραμείνει ένας παντοτινός εραστής του ελληνικού θεάτρου. Θα κάνει ταινίες για να κάνει καλύτερο θέατρο και στην τηλεόραση θα εμπνεύσει τους νεότερους. Είχα την ευκαιρία να βρεθώ τρεις φορές μαζί του, ξεκινώντας από μια ταινία στην οποία, μικρού μήκους, στην οποία εγώ πρέπει να ήμουν 27, 26. Είχα μια δεύτερη εμπειρία, τη μεγαλύτερη κιόλας, στο να με προσέχεις, που ήταν τα γυρίσματα ήταν το 1999-2000 νομίζω, και εκεί τον γνώρισα πολύ καλύτερα. Μαζί με τον Χριστόφορο μάθαμε ένα σωρό πράγματα σε επίπεδο επαγγελματικού ενδιαφέροντος, για το πώς προσέρχεται κανείς σε ένα γύρισμα, πόσο μελετημένος, πόσο έτοιμος, πόσο ανοιχτός και πόσο γενναιόδωρος με τους άλλους. Μάθαμε και ένα σωρό ιστορίες πολύ ενδιαφέρουσες από το παρελθόν όλων των ειδών. Και με κάποιο τρόπο σχετιστήκαμε και μια τρίτη φορά το καλοκαίρι του 2004, όταν έπαιξα εγώ τον Υπόλυτο στο Εθνικό Θέατρο στην Επίδαυρο, ρόλο τον οποίο είχε παίξει αυτός στο Άνοιγμα των Επιδαυρίων το 1954, 50 χρόνια πριν δηλαδή.
Θυμάμαι χαρακτηριστικά, ήταν Χριστούγεννα και κάναμε το χριστουγεννιάτικο επεισόδιο. Και είχα γράψει κάποιες σκηνές όπου ήμασταν όλοι στο σπίτι και ήταν ρεβεγιόν, Χριστούγεννα. Και θυμάμαι ότι τον παρατηρούσα ενδιάμεσα των σκηνών και ήταν πραγματικά τόσο ευτυχισμένος και με φώναξε, μου λέει, έλα να σου πω. Και μου λέει, θέλω να ξέρεις ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος αυτή τη στιγμή. Ήταν περιτριγυρισμένος από παιδιά. Είχαμε μπει στους ρόλους μας. Ήταν λες και είναι ο παππούς μας. Στη γοητεία του θα υποκύψει πρώτη η Έλλη Λαμπέτη και δεύτερη η θειασάρχης, όπως λένε, Κατερίνα Ανδρεάδη. Μετά θα ακολουθήσουν οι τρεις γάμοι. Ο πρώτος γάμος ήταν με μια κοπέλα από το Χαρτούμ, τη Μαργίτη Βάλβη. Παντρεύτηκαν στην Αθήνα, έγινε μια μεγάλη εξίσωση στη Μεγάλη Βρετανία και ο γάμος νομίζω κράτησε γύρω στο 1,5 χρόνο, κάτι τέτοιο. Ο δεύτερος ήταν με την Κλότιν Σαμπατού, η οποία ήταν Μις Παρίσι του 1960 και παντρευτήκαν με πολιτικό γάμο στην Μασσαλία. Ο τρίτος ήταν με την Αλίκη τη Γεωργούλη και με πήρε ένα Σάββατο πρωί και μου είπε, έλα στον Άγιο Διονύσιο στις 11 γιατί παντρεύομαι. Το αστείο στην οικογένεια ήταν η θεία μου, η οποία κάθε φορά μέχρι να συνηθίσει την καινούρια γυναίκα είχε χωρίσει ήδη ο Αλεξανδράκης και ήταν με μία άλλη. Το 1956 παντρεύεται την ηθοποιό Αλεκη Γεωργούλη και μαζί της, παραβλέποντας τις καταβολές του από την τσαρική Ρωσία, θα σπαστεί τις ιδέες της αριστεράς. Το αριστερό πνεύμα του, υπό η αριστερή του πολιτική πεποίθηση, από πού πηγάζει? Από την Αλεκη τη Γεωργούλη. Όταν παντρεύτηκε, η Αλίκη ήταν πολιτικοποιημένη, ήταν αριστερή, συνδεόταν με τον Κατράκη. Σκηνοθετεί την ταινία «Συνοικία Τόνειρο», η οποία απαγορεύεται από τη λογοκρισία της εποχής. 8 χρόνια μετά, χωρίζουν. Ήταν ένας άνθρωπος πολύπλευρος, ένας άνθρωπος χορτασμένος, ένας άνθρωπος που είχε ζήσει τη ζωή του καλά σε όλα τα πεδία και γι' αυτό μπορούσε αυτό να το επιστρέφει στους γύρω του. Παραπάνω. Αφού έχω φτάσει στο κόκκινο. Ας ανοσίες. Πάντως να ξέρεις, το καλύτερο πετάμε. Τα πάνω πάνω είναι όλο κουκούτσι. Το κάτω είναι φαΐ. Το 1964 γυρίζει το Δόλωμα με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Τα γυρίσματα γίνονταν σε ξενοδοχείο της Ρόδου. Εκεί θα γνωρίσει την ανιψιά του διοκτήτη, την Ελβετίδα Βερένα Γκάουε. Θα ερωτευτούν παράφορα και πριν από την πρεμιέρα της ταινίας παντρεύονται. Μαζί της θα αποκτήσει δύο παιδιά. Η τέταρτη ήταν η Βερένα Γκάουερ, η οποία την γνώρισε όταν γύριζε μια ταινία στη Ρόδο και η οικογένεια Γκάουερ είχαν τα ξενοδοχεία τα Μιραμάρε και έκανε στάζ στο ξενοδοχείο της. Είπε μόνο θέλω να ζήσω μαζί σου. Also, je veux vivre avec toi. Μιλάγαμε γαλλικά τότε, δεν μπορούσα εγώ ελληνικά και ήταν με στα γαλλικά. Είχε λατρεία με τα παιδιά του και τα δύο παιδιά του και ο Βάσιας και η Ιωάννα ήταν για αυτόν μια ευτυχία. Όταν χωρίσανε έφυγε, πήγε στην Ελβετία και πήρε τα παιδιά μαζί, αλλά αυτό που ήταν πολύ ευχάριστο είναι ότι παρέμειναν φίλοι. Και πολλές φορές ερχόταν στην Ελλάδα για διακοπές και κάναν διακοπές όλοι μαζί. Τον λατρεύω πάνω απ' όλα τον μπαμπά μου. Το μόνο που λυπάμαι πάρα πολύ τώρα που δεν τον έχω πια τόσο κοντά, που τώρα με τα τρία παιδιά είναι πολύ πιο δύσκολο να ταξιδεύω και γι' αυτό να έρχεται εδώ. Στα 5 χρόνια γάμου, ο Αλεξανδράκης θα συναντήσει τον μεγάλο ερωτά της ζωής του, την Όνικα Γαλινέα. Θα πορευτούν μαζί 22 χρόνια. Ο πολύ συζητημένος χωρισμός τους δεν θα τους εμποδίσει να παραμείνουν συνοδοιπόροι στη σκηνή. Δεν είναι καθόλου απλό να έχουμε τη σχέση που έχουμε και να αποφασίσουμε μετά από 20 χρόνια να ζήσουμε χώρια. Αλλά το να είμαστε, να συνεχίζουμε να είμαστε έτσι όπως είμαστε. Και να παίζετε και μαζί στο σπίτι. Και να παίζουμε και μαζί. Νομίζω ότι αυτό είναι μια επανάσταση. Η γοητεία που ασκούσε στις γυναίκες ήταν ανεξέλεκτη. Ακόμα και μεγάλες πρωταγωνίστριες εχμαλωτίστηκαν από τη γοητεία του. Δεν υπάρχει πρωταγωνίστρια που να μην έχει πάει με τον Αλεξανδράκη, να μην έχει πάει ο Αλέκος μαζί τους.
Ήταν σεμνός άνθρωπος, πολύ σεμνό παιδί ο Άλιακος. Με κάναμε γύρισμα στο πλατό και με Αλεξανδράκη. Και έλεγε ο Δελένης, πηγαίνετε σε κανένα καμαρί να βρείτε τον Αλεξανδράκη, θα είμαι η γυναίκα και φέρτε τον. Ο Αλεξανδράκης έδωσε μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο. Ο Νικήτας Κακλαμάνης αποκαλύπτει. Δεν δεθήκαμε ο μεγάλος θεατρίνος, ο μεγάλος καλλιτέχνης και ο Υπουργός Υγείας. Δεθήκαμε ανθρώπινα, ο γιατρός και ο ασθενής. Όταν έμαθα ότι ο Αλέκος Αλεξανδράκης, με ενημέρωσε η διοίκηση του νοσοκομείου, εισήχθηκε στον Άγιο Σάββα με καρκίνο στο πνεύμα. Ήθελα να φύγει με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη αξιοπρέπεια. Ήξερε ότι θα πεθάνει και του λέω: αποκλείεται, Αλέκο μου, να πεθάνεις χωρίς να παίξεις στο βασιλιά Λίδη. Ότι γυρνάει και μου λέει: πρώτον, δεν ξέρεις να λες ψέματα, γιατί η έκφραση του προσώπου σου τα λέει όλα, Νικήτα μου. Και γι' αυτό να προσέξεις, γιατί μάλλον αφού δεν ξέρεις να λες τόσο εύκολα και καλά ψέματα, δεν ξέρω αν κάνεις και για υπουργό σου. Και δεύτερον μου λέει, να σου πω και κάτι άλλο, εγώ Νικήτα μου ποτέ δεν τα είχα καλά με τους βασιλιάδες. Και έτσι ο Θεός είπε, αυτός δεν πρέπει να παίξει τον βασιλιά Λίρ και οι μέρες μου είναι μετρημένες. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος ήταν bon vivant, ήταν από τις πιο ωραίες εμπειρίες. Και αν μετανιώνω για κάτι, είναι που το τελευταίο διάστημα δεν πρόλαβα να πάω να τον δω. Αυτό ήταν τότε που κάναμε ένα άλλο σύριαλ, το 2 μέρες μόνο, και θυμάμαι ότι είχα μιλήσει στο τηλέφωνο και είχα πει ότι πρέπει να πάμε να τον δούμε, πρέπει να πάμε να τον δούμε, και δεν πρόλαβα να πάω να τον δω.